23 Αυγούστου του 2010. Σκαφιδιά. Αγαπημένη μου Κρινιό, μικρή μου αδελφούλα, ελπίζω να μη σε έχω λείψει πολύ. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα γυρίσω σύντομα κοντά σου. Γι' αυτό Κρινάκι μου πρέπει να το θυμάσαι. Πάντα θα είμαι κοντά σου. Πάντα. Καθώς έφευγα εκείνη τη μέρα, εκείνη την τελευταία μέρα που περάσαμε μαζί, θυμάμαι πως με ρώτησες «Πού πας?» Κι εγώ χαμογελώντας αποκρίθηκα «Όπου με βγάλει ο δρόμος». Νόμιζα πως γύριζα να γνωρίσω τον κόσμο, μα εγώ γνώρισα την ψυχή μου. Στα δέντρα, στα ποτάμια, στην ίδια τη μοναξιά βρήκα το είναι μου. Και αυτό θέλω και από σένα, Κρινιό, να βρεις ποια είσαι, το σκοπό της ζωής σου. Θέλω να μπορέσεις να μπεις στην πράξη και να κάνεις τη μικρή εφήμερη ζωή σου αιώνια στο χρόνο. Θα ρεις πως οι πεθαμένοι τούτου του κόσμου είναι στα αλήθεια χαμένοι. Στις κρίσιμες στιγμές σέρνουν φωνή και κάνουν κατοχή στα μάτια και το μυαλό μας. Όταν υπάρχουν καρδιές που θυμούνται, Κρινιό, ο θάνατος είναι απλώς ένα παραμύθι. Αλήθεια στον κόσμο αυτόν είναι η αγάπη και ο βυθός η επιφάνεια. Αντίο, Κρινιό μου. Αντίο. Αυγούστου του 2016. Σκαφιδιά. Αγαπημένη μου Ρενέ, η καθυστέρηση παραλαβής του γράμματός σου ήταν μεγάλη, αλλά η αξία που έχουν για μένα τα λόγια σου δεν μπορεί να εκφραστεί με λέξεις. Οι συμβουλές σου απλώθηκαν γύρω μου σαν πλούσια μελωδία και γέμισαν κάθε σπιθαμή του εαυτού μου. Η παρουσία σου μου είναι αισθητή. Η ψήθυρή σου με κατακλείουν και παίρνοντας σάρκα και οστά γίνονται αναμνήσεις. Αναμνήσεις που ακόμα και από την τότε νεαρή μου ηλικία έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μου. Είσαι η αδερφή μου και είμαι η αδερφή σου. Θα είμαστε πάντα η μία κοντά στην άλλη. Με αγάπη, Κρινιό. Yeah.